Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με τα πρόσφατα τραγικά περιστατικά σε ιδιωτικές κλινικές, με πολλά κρούσματα κορονοϊού και δυστυχώς θανάτους συνανθρώπων μας, που όπως είπαν οι αρμόδιοι, οφείλονται σε ηλιπή τήρηση των πρωτοκόλων και των μέτρων υγιεινής. Μην κάνετε τους ανήξερους, ούτε τους έκπληκτους. Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας υπήρχαν επίσημες καταγγελίες εργαζομένων και των σωματείων τους στην ιδιωτική υγεία ότι σε ιδιωτικά κέντρα δεν τηρούνται τα μέτρα, ότι ακόμα και εργαζόμενοι που ήταν ύποπτοι για κρούσματα εξαναγκάζονταν να πάνε στη δουλειά τους. Είναι πολλές οι δημοσιεύσεις καταγγελιών στο ριζοσπάστη εδώ και πάρα πολλές μέρες. Έπρεπε να είχατε πάρει μέτρα και το πιο βασικό από αυτά θα ήταν βέβαια η επίταξη του ιδιωτικού τομέα που θα έμπαινε κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου. Η επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας που δεν έχει καμιά σχέση με την μίσθωση κάποιων υπηρεσιών στην οποία αναφερόσασταν και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα εξασφάλιζε μόνο την επάρκεια σε μέσα, αλλά θα προφύλασε και από τέτοια επικίνδυνα για την δημόσια υγεία περιστατικά. Κυρίες και κύριοι, η συζήτηση για την επόμενη μέρα, ξέρετε πολύ καλά, δεν αφορά μόνο ούτε κυρίως την σταδιακή άρση των περιορισμών που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε αναλυτικά όχι μόνο πώς σταδιακά θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα όπως συνηθίζετε να λέτε, αλλά κυρίως ποια συγκεκριμένα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων χρειάζεται να συνοδεύουν αυτή τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Γιατί μπορεί τα κρούσματα να είναι περιορισμένα, μπορεί τα κρεβάτια στις ΜΕΘ να αδειάζουν, μπορεί οι θάνατοι να έχουν περιοριστεί και όλοι χαιρόμαστε βέβαια γι' αυτό, όμως όλοι ξέρουμε πως δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την πανδημία, όσο δεν έχει βρεθεί η θεραπεία αντιμετώπισής της, πολύ περισσότερο το εμβόλιο. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για να εκτιμήσουμε εκ νέου σε ποια κατάσταση βρίσκεται το δημόσιο σύστημα υγείας, όχι μόνο για να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα της πανδημίας, αλλά και για να ανταποκριθεί συνολικά στις ανάγκες του λαού για περίθαλψη, θεραπεία, που όπως ξέρετε μπήκαν σε δεύτερη μοίρα, παρότι μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες μετράμε κάθε χρόνο περισσότερες απώλειες και από αυτές του κορονοϊού. Οι προσλήψεις υγειονομικών που έγιναν δεν καλύπτουν στο ελάχιστο ούτε τα κενά που προϋπήρχαν σε κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε αυτές τις έκτακτες της πανδημίας, ενώ κανένα διαφορετικό σχέδιο δεν υπάρχει και στην περίπτωση που ο λαός βρεθεί αντιμέτωπος με το επόμενο κύμα της πανδημίας. Το Προεδρείο μπορεί να μιλά σιγότερα, τουλάχιστον πιο... Γιατί ενοχλεί στα αυτιά. Ναι, κύριε. Ναι, κύριε. Έλεγα λοιπόν ότι κανένα διαφορετικό σχέδιο δεν υπάρχει και στην περίπτωση που ο λαός βρεθεί αντιμέτωπος με το επόμενο κύμα της πανδημίας. Οι κλινικές, τα εργαστήρια που έκλεισαν, τα χειρουργεία, τα εξωτερικά ιατρεία που ανέστηλαν τη λειτουργία τους, όχι μόνο πρέπει να ανοίξουν και να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά πρέπει και να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς. Και γι' αυτό χρειάζεται να γίνουν άμεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού. Όμως, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η επόμενη μέρα αφορά κυρίως τη διαχείριση της νέας οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης που βρίσκεται πρώτων πυλών, με την πανδημία όχι να δημιουργεί, αλλά απλά να επιταχύνει την έλευσή της, όπως άλλωστε σας προειδοποιούσαμε ως κόμμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τι κάνει η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα? Προετοιμάζει το έδαφος απλά για να φορτωθεί αυτή η επερχόμενη κρίση,
πάλι στις πλάτες των εργαζομένων, προκειμένου να έχει τις λιγότερες δυνατές απώλειες το μεγάλο κεφάλαιο φυσικά, να θωρακιστεί η κερδοφορία του, η δική του συνέχεια στη γρήγορη ανάκαμψη. Παλιά σας τέχνη κόσκινο όλων σας, γιατί όλων σας οι κυβερνήσεις διαχειρίστηκαν την προηγούμενη κρίση. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή ήταν η αγωνία, να τη βγάλει καθαρή το κεφάλαιο και ας βουλιάξει, να πάει στα τάρταρα ο λαός. Οι κύριοι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας άρχισαν ήδη τις προειδοποίησεις για τα χειρότερα. Τι άλλο από προειδοποίηση στο λαό είναι αυτό που λέτε, ότι η διαχείριση της πανδημίας αποτελεί εγγύηση για τη διαχείριση και της οικονομικής κρίσης. Όπως ακριβώς φορτώσατε στους εργαζόμενους και το λαό τις συνέπειες της πανδημίας για να προστατεύσετε διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους και τα κέρδη τους, έτσι ακριβώς θα τους φορτώσετε και τα βάρη της κρίσης. Και έχετε το θράσος να λέτε πως μοιράσατε δήθεν δίκαια τα βάρη της πανδημίας. Πόσο δίκαιο είναι χιλιάδες εργαζόμενοι να χάνουν τη δουλειά τους μέσα σε λίγες μόνο μέρες? Πόσο δίκαιο είναι από τη μια στιγμή στην άλλη να αλλάζουν εργασιακές σχέσεις προς το χειρότερο, εργαζόμενοι να γίνονται ευέλικτοι, να δοκιμάζουν στην πλάτη τους δηλαδή νέες μορφές εκμετάλλευσης, όπως είναι η τηλεργασία? Πόσο δίκαιο είναι χιλιάδες εργαζόμενοι να ξεπατώνονται σε εργοστάσια, σε αλυσίδες εφοδιασμού και στα σούπερ μάρκετ, να συνοστίζονται επικίνδυνα σε χώρους δουλειάς χωρίς μέτρα προστασίας, να στριμώχνονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς? Πόσο δίκαιο είναι να απειλούνται από τη μεγαλεργοδοσία για να μην πάρουν την άδεια ειδικού σκοπού, ακόμα και για να επιστρέψουν μέρος από το πενιχρό επίδομα των 800 ευρώ? Πόσο δίκαιο είναι να εκβιάζονται για να μην δηλώσουν ότι έχουν συμπτώματα, να αποκρύπτονται κρούσματα, να υποχωρούν τα μέτρα ασφαλείας, όπως και κάθε έλεγχος από αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί πρέπει να βγει η δουλειά, γιατί δήθεν από αυτό θα κλατάρει η οικονομία? Και επειδή έχετε κάνει σημαία σας το επίδομα των 800 ευρώ, τα επιδόματα ειδικού σκοπού που δίνονται με το σταγονόμετρο και με εξαίρεση πολλών κλάδων, παραδείγματος χάρη των επιστημόνων, για μια ακόμη φορά σας λέμε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν μια στοιχειώδη αξιοπρεπή διαβίωση. Φυσικά, αυτά τα μέτρα δεν είναι μόνο δική σας πατέντα, είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες, τόσο σε αυτές με δεξιές, κεντροδεξιές, νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, όσο και σε αυτές που κυβερνούν δήθεν προοδευτικά, κέντροαριστερά, σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη σοβαρή πλευρά. Είναι η γκρίζα ζώνη εκείνων των εργαζομένων που είναι κάτω από το ραντάρ, που δεν καταγράφονται πουθενά, δηλαδή που είναι μισοάνεργοι, ορομίστοι, ημερομίστοι. Καθημερινά δεχόμαστε καταγγελίες και μηνύματα από τέτοιο κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι που πλέον δεν έχουν κανένα εισόδημα, που δεν δικαιούνται ούτε το επίδομα ειδικού σκοπού, ούτε το επίδομα ανεργίας, ζουν στην κυριολεξία έναν εφιάλτη σήμερα. Πάρτε μέτρα τώρα για να εξασφαλίσετε εισόδημα στοιχειώδες για όλους. Από το περιβόητο μαξιλάρι θα είναι, από άλλες πηγές θα είναι. Η ουσία είναι ότι όλα αυτά έχουν προέλθει από το στράγγισμα κυριολεκτικά του ελληνικού λαού που κάνατε όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και πρέπει τώρα να δοθούν για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των εργαζομένων πρωτίστως. Και αφήστε αυτά τα χαριτωμένα που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός περί μέτρων σοσιαλιστικού χαρακτήρα που δήθεν παίρνετε. Το έκανε πριν από σας καραμέλα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ, που ονόμαζε και σοσιαλισμό το κόψιμο των συντάξεων και τα επιδόματα φτώχειας. Τώρα το πήρατε κι εσείς για να συγκαλύψετε ότι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, είναι αυτοί που πληρώνουν το μάρμαρο και αρκετοί από αυτούς δεν έχουν καμιά ενίσχυση ούτε καν αυτά τα πενιχρά επιδόματα. Τα έκτακτα μέτρα θα συνεχιστούν όσο χρειαστεί για να ζήσουν οι επιχειρήσεις, λέει ο υπουργός της μεγαλεργοδοσίας, ο κύριος Βρούτσης, που έχει και την τιμητική του μάλιστα αυτές τις μέρες.
κάτι ξέρει για να το λέει. Άλλωστε, αυτή είναι η ειδικότητά του, η κάθε είδους εξυπηρετήσεις μεγάλων επιχειρηματιών, με ό,τι αντεργατικό και βάρβαρο συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Τελευταία βέβαια είδαμε ότι ο συγκεκριμένος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας ειδικεύεται και στην τηλεκατάρτιση. Έτσι γίνεται συνήθως στις αντιλαϊκές κυβερνήσεις. Υπουργοί ειδικεύονται για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Αυτό βέβαια δεν απαλλάσσει καθόλου την αξιωματική αντιπολίτευση που βρήκε μια διέξοδο στην αμηχανία της για να ασκήσει κριτική. Γιατί είναι πράγματι απορίας άξιων. Πώς και τόσα χρόνια στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναρωτήθηκαν ποτέ για την ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης που παρήχαν οι φορείς τους οποίους οι ίδιοι πιστοποιούσαν. Είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς στα σοβαρά ότι όσο εμπορευματοποιείται η εκπαίδευση μπορεί να κρατά ψηλά και το επίπεδο της παρεχόμενης μόρφωσης? Μπορεί ο ιδιώτης ιδιοκτήτης μιας δομής εκπαίδευσης να βάλει τη μόρφωση του λαού, των παιδιών του λαού πάνω από τα δικά του κέρδη? Και με την ευκαιρία, κανείς σας, ούτε εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε εσείς κύριοι του ΚΙΝΑΛ, δεν τολμάτε να πείτε να εξασφαλιστεί ώστε οι επιστήμονες να πάρουν ολόκληρο το επίδομα των 800 ευρώ. Οι εργαζόμενοι πάντως το έχουν πιάσει το υπονοούμενο της κυβέρνησης. Τα έκτακτα αντεργατικά μέτρα ήρθαν για να μείνουν. Και όταν περάσει αυτή η έκτακτη κατάσταση, θα έχει μείνει μια αγορά εργασίας πιο μόνιμη, άγρια, ευέλικτη για την εξόντωση των εργαζομένων, πιο φιλική όμως για τα κέρδη των λίγων. Αυτός είναι ο στόχος. Ξέρετε πολύ καλά πως αυτά τα μέτρα που παρουσιάζεται δήθεν ως στήριξη στην εργασία, στην πραγματικότητα είναι στήριξη μόνο στη μεγάλη εργοδοσία. Ποιος κερδίζει από την εντατικοποίηση της δουλειάς στους κλάδους που δεν σταμάτησαν αλλά δουλεύουν αυτή την περίοδο στο φουλ? Ποιος κερδίζει από αντεργατικά μέτρα αλλά και από τις κάθε είδους διευκολύνσεις και τις απαλλαγές που τα συνοδεύουν? Ποιος κερδίζει από την αναστολή πληρωμών των εργοδοτών σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία, από τις επιδοτήσεις μισθού και δανείων στους εργοδότες, την πλήρη νομική κάλυψη για να εφαρμόζουν συνδυαστικά κάθε είδους αντεργατικά μέτρα? Και για να σας προλάβουμε, από τα μέτρα σας δεν ωφελούνται οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροεπιχειρηματίες με τα ελληνικά δεδομένα. Ξέρετε πολύ καλά πως οι επαγγελματίες και έμποροι που ήδη έδιναν μάχη για την επιβίωσή τους, τώρα με την πανδημία δέχτηκαν τελειωτικό χτύπημα. Θεωρούμε ότι ο ελληνικός λαός έχει πείρα. Μετά από 10 χρόνια μνημονίων, όπου εφαρμόστηκαν μέτρα εκτάκτων συνθήκων από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτά τα μέτρα δεν είναι που από έκτακτα που ξεκίνησαν και δήθεν προσωρινά έγιναν μονιμότερα των μονίμων? Οι εργαζόμενοι όμως έχουν πληρώσει ήδη πολλά και με την πρόσφατη κρίση και με τις επιπτώσεις της πανδημίας. Δεν πρέπει και δεν θα δεχτούν να ματώσουν ξανά. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αυτό. Γι' αυτό και από τώρα πρέπει να δυναμώσει και η κινητοποίηση, η δράση, η διεκδίκηση, η οργάνωση για να μην πληρώσει ξανά ο ελληνικός λαός την κρίση. Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες μέσα στις δύσκολες συνθήκες αυτής της νέας, της τελευταίας περίοδου που συνεχίζονται και στις 28 Απριλίου με την πανελλαδική ημέρα δράσης στους χώρους δουλειάς αποτελούν παρακαταθήκη για τους αγώνες του λαού μας και την επόμενη μέρα. Κύριοι της κυβέρνησης, φέρατε επίσης ένα νομοσχέδιο για διαβούλευση για την εκπαίδευση μέσα σε συνθήκες πανδημίας, όταν όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης, δάσκαλοι, καθηγητές, φοιτητές, γονείς, μαθητές, σας λένε εδώ και καιρό να μην το φέρετε, να μην το καταθέσετε. Σήμερα μάλιστα αυτή την ώρα βρίσκονται εκπρόσωποι τους στη Βουλή έξω από αυτή ακριβώς για να καταδικάσουν αυτή την ενέργειά σας. Αλήθεια, προς τι τέτοια πρεμούρα να περάσουν τέτοια αντιδραστικά κατά βάση μέτρα σε αυτές τις συνθήκες? Μάλιστα, όταν δεν έχετε λύσει μια σειρά σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση
μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Όταν δεν στηρίζετε ουσιαστικά το έργο των εκπαιδευτικών, δεν βοηθάτε καθολικά τους μαθητές με μέσα υποστήριξης. Θα μας πείτε ότι εσείς θεωρείτε ότι έτσι βελτιώνετε το σχολείο. Αλήθεια, εσείς έτσι καταλαβαίνετε την αναβάθμιση και μάλιστα σε συνθήκες μετά από μια πανδημία να αυξάνετε τον αριθμό μαθητών ανατάξει στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο και κατά τα άλλα να μιλάτε υποκριτικά για αποφυγή συνωστισμού. Αλήθεια, δεν έφτανε στη λαϊκή οικογένεια και στα παιδιά της ο εξεταστικός φόρτος σε ένα λύκειο αρένα ανταγωνισμού? Δεν έφτανε που βάζουν όλο ένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, κάτι που θα έλυνε ο πολύς κύριος Γαβρόγλου βεβαίως πριν? Και τώρα πιάνετε το νήμα εσείς κυρία Κεραμέως από εκεί που το άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από πού και ως πού η Τράπεζα Θεμάτων με πανελλαδικού τύπου εξετάσεις από την πρώτη έως την τρίτη λυκείου θα αναβαθμίσει το λύκειο. Νέο πετσόκομα θα φέρει, όπως έφερε και το 2014 με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τότε, με την αύξηση κατά 600% των μεταξεταστέων. Ο εκπαιδευτικός θα αναγκαστεί να τρέχει την ύλη, τα σως, θα δουλεύει για να πιάσει όλη την γκάμα των θεμάτων, κατά βάση βέβαια με τους καλούς μαθητές, χωρίς να υπολογίζει την ιδιαιτερότητα κάθε τάξης. Θα οδηγηθούμε ακόμα πιο έντονα σε καταστάσεις με παιδιά των λαϊκών στρωμάτων να παρετούνται λόγω της πίεσης από αυτή την προσπάθεια για μόρφωση, ακόμα γιατί όχι και για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ή μήπως αυτό θέλετε ακριβώς να αποτρέψετε? Οι μαθητές θα το αντιπαλέψουν αυτό το νομοσχέδιο μαζί με τους γονείς τους. Είτε με κλειστά είτε με ανοιχτά σχολεία θα βρουν τον τρόπο. Γιατί η ζωή βρίσκει πάντα τρόπο να εκφράζεται, να νικά τα σκοτάδια. Και ας απειλείτε εσείς με εισαγωγή της διαγωγής κοσμίας ξανά, λες και αυτό τώρα είναι το πρόβλημα. Σας το λέμε ξεκάθαρα, πάρτε το πίσω και κοιτάξτε να ασχοληθείτε με τα άλλα σοβαρά προβλήματα. Δώστε ακριβή ημερομηνία για τις πανελλαδικές. Πάρτε μέτρα για να γίνουν οι πανελλαδικές εξετάσεις με τους βέλτιστους όρους για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Η πρόταση του ΚΚΕ για το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Περιέχει έως και ημερομηνίες. Σας την καταθέτουμε και για τα πρακτικά, αν και θεωρούμε ότι την έχετε ήδη υπόψη σας. Κυρίες και κύριοι, τα όσα διαδραματίζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι τίποτε περισσότερο από τις προσπάθειες να γεβαιρωθούν με ένα πρόσχερο συμβιβασμό οι μεγάλες αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Αυτή ακριβώς είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένωση ανταγωνιζόμενων καπιταλιστικών κρατών και οικονομιών που προτάσουν τα δικά τους ο καθένας συμφέροντα σε βάρος των άλλων. Όσο δε για την περιβόητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη που ξαναθυμηθήκατε όλοι, πρόκειται για μια ακόμη αυταπάτη σας, για να μην πούμε κοροϊδία σε βάρος του λαού, για να αποδεχτεί επιλογές σας. Τα είδαμε και χτες ξανά στη Σύνοδο Κορυφής. Οι ανταγωνισμοί γύρω από το θέμα της διαχείρισης του χρέους θα ξαναδυναμώσουν αυτή την περίοδο. Επιβεβαίωνουν άλλωστε αυτό τον αποκρουστικό χαρακτήρα της Ένωσης. Το ευρωομόλογο είναι το αίτημα των υπερχρεωμένων χωρών της Ευρωζώνης για να στηρίξουν μόνο τα δικά τους μονοπόλια και όχι φυσικά τους λαούς τους. Το πραγματικό ερώτημα από τη σκοπιά του λαού μας είναι το εξής. Τα νέα δάνεια, είτε αυτά έλθουν μέσα από τους μηχανισμούς του ESM, είτε μέσω ενός ενιαίου ομόλογου ή κοινού ταμείου, ποιοι θα τα καρποθούν και ποιοι θα τα πληρώσουν? Εμείς λέμε ότι θα τα καρποθούν λίγοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι πιο συγκεκριμένα, και θα τα πληρώσουν πάλι οι πολλοί, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν οι λαοί μια επιλογή έχουν μπροστά τους. Να αρχίσουν να ξυλώνουν σιγά σιγά αυτό το αντιδραστικό οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, διαμορφώνοντας νέες συνεργασίες, νέες συμμαχίες αμοιβαίου ωφέλους, πετώντας έξω τους κυφήνες, διεκδικώντας οι ίδιοι οι λαοί της Ευρώπης στην εξουσία.
Σε αυτό βρίσκεται και η ελπίδα και η προοπτική. Σας ευχαριστώ.